αγαπημένοι, πολλοί γονείς κάνουν τάματα για τα παιδιά τους και υπόσχονται στο Θεό ότι θα τηρήσουν το θέλημά του. Τάμα έκαναν και ο Ιωακήμ με την Άννα και υποσχέθηκαν πως αν ο Θεός τους δώσει παιδί, θα το αφιερώσουν σε εκείνον, στο Θεό. Την εκπλήρωση αυτού του τάματος γιορτάζουμε με τα εισόδια της Παρθένου Μαρίας στο ναό. Όταν το Άγιο αυτό παιδί του Ιωακήμ και της Άννας έγινε 3 ετών, οι γονείς της αποφάσισαν να την προσφέρουν στο ναό. Ο Ιωακήμ μόλις έφτασαν, κάλεσε τις αγνές κόρες των Εβραίων που ζούσαν αφιερωμένες εκεί να έρθουν να συνοδεύσουν την είσοδο της μικρής Μαρίας στο ναό. Έτσι λευκοφορεμένα κοριτσάκια συνοδεύουν εκείνη την Παναγία που αόρατα αγγελούδια χαιρετούσαν κρατώντας αναμένες λαμπάδες έτσι ώστε το φως να τραβήξει το ενδιαφέρον της μικρής και να μην μπει στον πειρασμό να στραφεί πίσω προς τις γονείς της. Υπάναγνος Παρθένος όμως, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όρμησε τρέχοντας το ναό. Πέρασε μπροστά από τις Παρθένες της συνοδείας της με τις λαμπάδες και δίχως κανένα βλέμμα για τον κόσμο, ρίχθηκε στην αγκαλιά του αρχιερέα Ζαχαρία που την περίμενε στον πρόνομο συνοδευόμενος από τους πρεσβυτέρους. Ο Ζαχαρίας την ευλόγησε και εισήγαγε την τρίχρονη Μαρία στα Άγια των Αγίων. Εκεί δηλαδή που μόνο ο αρχιερέας μπορούσε να μπει και αυτό γινόταν μονάχα μια φορά τον χρόνο. 12 χρόνια η Παρθένος Μαρία έμεινε μέσα στο ναό και τρεφόταν με τροφή πνευματική που της έφερνε άγγελος Κυρίου. Εκεί κατόρθωσε να αποκτήσει τέτοια τελειότητα αρετής που προσήκησε τον Υιό και Λόγο του Πατρός να ομοιωθεί δια της ενανθρωπίσεώς του με τους ανθρώπους. Και μας λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης να προστρέχετε αδέρφια μου στη Μητέρα του Θεού όταν το σπίτι σας χάνει την ειρήνη του. Η Κυρία Θεοτόκος είναι η πηγή του ελέους και της δυνάμεως. Μπορεί εύκολα να ειρηνεύσει τις ανθρώπινες καρδιές. Ως Μητέρα του Θεού της ειρήνης μεσητεύει σε Αυτόν για την ειρήνη όλου του κόσμου και όλων των χριστιανικών σπιτιών. Έχει την ελεητική δύναμη να διώξει με ένα νεύμα της τα πονηρά πνεύματα, αυτά που με ακίνητο αγώνα προσπαθούν να χωρίζουν τους ανθρώπους και να τους κάνουν να αλληλομισούνται. Είναι η γοργοεπίκουος που απαντά γρήγορα στις παρακλήσεις μας και δίνει την ειρήνη και την αγάπη, αρκεί να την παρακαλούμε με πίστη και αγάπη σε εκείνη. Γιατί αν δεν έχουμε την πίστη και την αγάπη, γινόμαστε ανάξιοι της μεσητείας της Θεοτόκου. Ας την τιμάμε με βαθύ σεβασμό ως Μητέρα του Υψίστου, ως το ανώτερο των ποιημάτων του. Και ας διατηρούμε ταπεινό φρόνημα, αφού και εκείνη ήταν τόσο ταπεινή εδώ κάτω στη γη και τίποτα δεν της αρέσει όσο η ταπεινοφροσύνη. Το διεκήρυξε η ίδια στην οδή της. Ιγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Αν σε τριγυρίζουν οι νοητοί εχθροί και πέφτει σε πνευματική θλίψη, επικαλέσω ευθύς τη δέσποινά μας υπεραγία Θεοτόκο. Είναι η παντάνασα, η βασίλισσα που κυριαρχεί πάνω σε όλες τις σκότιες δυνάμεις, όσες μας απειλούν και μπορεί να τις στρέψει σε φυγή. Και αυτό το κάνει από έλεος σε εμάς τα τέκνη της. Εσείς τα γήινα πλάσματα που σας λείπει η αγνότητα, χαρείτε για το γεγονός ότι η Παρθένος Μαρία, η Μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, έφτασε στην υψηλότερη κορυφή της ψυχικής και σωματικής αγνότητας. Χαρείτε γι' αυτό και παρακαλείτε την αξιώση σας και εσάς και τα τέκνη σας να ζήσετε αγνά σε αυτόν τον διεφθαρμένο κόσμο, τον γεμάτο από πειρασμούς. Για την απόλυτη αγνότητά της και ταπείνωσή της και τις άλλες αρετές της, χάρη στις οποίες αξιώθηκε να γίνει Μητέρα του Θεού,
όταν προσφέρουμε την ανέμακτο θυσία, λέμε το εξαιρέτως της Παναγίας Αχράμου, προς χάρη της στη Θεία Λειτουργία. Αν σου έχετε αμφιβολία για το κατά πόσον είναι πράγματι αγιασμένη κάθε εικόνα της Θεοτόκου, μπροστά στην οποία προσεύχεσαι, διώξε αμέσως αυτή την αμφιβολία. Είναι αμφιβολία που προέρχεται από το διάβολο για να σου ψυχράνει την προσευχή. Η δέσποινά μας, το πρωτότυπο αυτής της εικόνας, έχει αγιαστεί ήδη απόλυτα πριν από 19 αιώνες, 20, αφότου ήταν στα σπλάχνα της μητέρας της, της Αγίας Άννης, κατόπιν κατά τη γέννησή της, ύστερα με τα εισόδια της στον ναό των Ιεροσολύμων, τέλος δε με την ανίποτο σάρκωση του Υιού της και Θεού. Είναι πάντοτε Αγία και μάλιστα Αγία από κάθε άποψη, γι' αυτό και λέγεται Παναγία. Βρίσκεται παντού και σε κάθε εικόνα της. Η εικόνα της είναι αγιασμένη από την ίδια. Ατένισε λοιπόν την εικόνα της με απλότητα καρδιάς, με πίστη φωτεινή και ορθόδοξη. Λέγε στο πονηρό πνεύμα που θέλει να σε κλονίσει. Όλη η γη είναι αγιασμένη. Η δύναμη του Κυρίου μου και της Πανάγνου Μητρός μου, της βασιλίσης του κόσμου είναι παντού. Ατενίζω προς αυτήν την Πάναγνο Μητέρα του Εμμανουήλ με τα πνευματικά μου μάτια. Δεν λατρεύω είδωλο. Η εικόνα είναι καμωμένη απλώς για να βοηθήσει την αδυναμία μου. Και εμείς, μετά από την προσκύνηση των εικόνων της Παναγίας μας και συνεχίζοντας με χαρά και συγκίνηση τη γιορτή της, θέλουμε να τις τραγουδήσουμε σήμερα με τη χοροδία μας, την ευλογημένη που δεν σταμάτησε, ούτε την σταματά κανένας Υιός, καμιά πανδημία. Δεν θα σταματήσει τις καρδιές μας να προσεύχονται στην Παναγία μας και να ζητούν την χάρη της και το έλεος της. Δεν θα σταματήσει όσο μπορούμε και γίνεται και η χοροδία μας να μαθαίνει και να βγάζει μέσα από την καρδιά της τους ήχους, τους πνευματικούς που δοξολογούν την Παναγία, τη χαρά, το Θεό, τον κόσμο. Ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για αυτήν την πανδεσία που θα μας προσφέρουν σε λίγο. Μαζί με όλους τους μουσικούς, μαζί με τους ανθρώπους που έρχονται κάθε εβδομάδα και προσπαθούν να τραγουδήσουν τον πόνο και τον καημό μας και να κάνουν την θλίψη χαρά. Θα μας μεταφέρουν σήμερα με τον άξιο ιεροψάλτη μας, τον κύριο Γιάννη το Σκαβιδάκη, όλα αυτά που θα θέλαμε πάρα πολύ να πούμε όλοι μαζί, αλλά εκείνοι δεν τα πούνε καλύτερα. Ευχαριστούμε και εσάς που είστε εδώ και σας εύχομαι ολόψυχα η Παναγία να χαϊδεύει την καρδιά σας, να βάζει πλάτη, να βάζει πλάτη στα προβλήματά σας και να σας οδηγεί στο Χριστό που είναι η χαρά όλων μας. Χρόνια πολλά. Christos, et in his own.
Oh.
ξαφνικά. Amen.